Κύριε Μανιφά, καλημέρα. Θα ήθελα να μας υπενθυμίσετε πότε ξεκίνησε η συνεργασία σας με την Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας και δύο λόγια έτσι πώς εξελίσσεται αυτή η συνεργασία. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τη Βάρνα το 2011, το καλοκαίρι του 2011 και από τότε κάθε χρόνο στέλνουμε τα παιδιά από την Ελλάδα, τους υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα για στη Ναυτική Ακαδημία. Ήμασταν το πρώτο γραφείο που υπέγραψε σύμβαση με το Πανεπιστήμιο και συνεχίζουμε ακόμα μπορώντας να στείλουμε τους μαθητές να εξασφαλίσουμε σίγουρα θέση σε κάθε υποψήφιο φοιτητή και στην Ακαδημία και στην φοιτητική αιστεία. Να μας πείτε λίγο πιο αναλυτικότερα τις ειδικότητες που μπορούν τα παιδιά και να ακολουθήσουν. Πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού και μηχανικός. Είναι οι δύο ειδικότητες που κατά κόρον τα παιδιά μας ζητάνε κάθε χρόνο. Η ζήτηση αυτή υπάρχει όλο ένα και πιο αυξανόμενη. Ξεκινήσαμε με την Ακαδημία δίνοντας στην Ελλάδα 70 θέσεις για κάθε χρόνο και για τις δύο ειδικότητες. Έχουμε φτάσει φέτος, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε 200 θέσεις για τα παιδιά από την Ελλάδα. Άρα, μιλάμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι συγκεκριμένες οι θέσεις για τη χώρα μας. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Ακόμα και τα δίδακτρα, θα το πούμε στη συνέχεια, θεωρείται ότι είναι επιδοτούμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις χώρες κράτης μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε είναι συγκεκριμένες οι θέσεις όπως και τα δίδακτρα. Να δούμε λίγο τώρα, τι νέο υπάρχει για το έτος 2021-2022. Με το καλό, σωστά, ξεκινάμε την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 μέσα στις συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε. Ξέρουμε όλοι και εμείς και τα πανεπιστήμια και τα παιδιά πώς να ελισσόμαστε, πώς να προφυλαγόμαστε και πώς να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Οπότε, τηρώντας όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται, οι σπουδές συνεχίζονται κανονικά. Πέρυσι υπήρχε έτσι μια ανακοπή, υπήρχε κάποιος κόσμος που ενδεχομένως φοβήθηκε, δεν αποφάσισε να κάνει το βήμα και να ξεκινήσει. Οπότε, αυτά τα παιδιά φέτος έχουν προτεραιότητα, έχουν μαζέψει ήδη τα χαρτιά τους, έχουμε κλείσει ήδη τις θέσεις. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν και στις 200 θέσεις που πρέπει λίγο να το προσέξουμε για τους ενδιαφερόμενους. Τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είτε εξ αποστάσεως είτε διαδόσεις. Το Πανεπιστήμιο αντιδρά ακαριαία, δηλαδή όταν χρειαστεί οτιδήποτε, άσχετα αν το Βουλγάρικο κράτος έχει δώσει εντολή να κλείσουν ή να είναι ανοιχτά τα πανεπιστήμια, με συνεχή τεστ μέσα στο Πανεπιστήμιο και στην αιστεία, εάν εντοπιστεί οτιδήποτε για 8 μέρες, για 12 μέρες, για 14 μέρες, έτσι όπως έγινε και φέτος, κλείνει. Πάμε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση και κατευθείαν μετά, ανοίγοντας, γίνονται και οι ώρες στα εργαστήρια. Θα ήθελα λίγο να μείνω όσον αφορά την Ακαδημία, την διαμονή των μαθητών, των φοιτητών. Υπάρχουν δωμάτια, τι χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να κλείσει κάποιο δωμάτιο μέσα στην Ακαδημία? Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας διαθέτει εστία που φέτος θα καλύψει 150 παιδιά. Έχουμε εισαγωγή 200 φοιτητών, 150 είναι θέση στην εστία. Είναι το γραφείο μας είναι το μόνο γραφείο που έχει πρόσβαση στην εστία για να μπορούμε να κλείσουμε θέσεις στην εστία των παιδιών. Δεν χρειάζεται, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Στην ουσία είναι σειρά προτεραιότητες. Δηλαδή, όσο πιο νωρίς κάποιος κλείσει τη θέση του, στο Πανεπιστήμιο ταυτόχρονα και κλείνουμε και στην εστία. Μάλιστα. Για τα παιδιά, γιατί υπάρχει εκεί ένα κενό για 50 άτομα. Είναι κάτι που φροντίζουμε στη Βάρνα και θα το ανακοινώσουμε τον καιρό. Έχουμε κλείσει από τώρα σπίτια κοντά. Το πιο μακρινό σπίτι είναι στα 600 μέτρα από την αστυνομία, από την Ακαδημία, που μπορεί κάποιος να μένει σε αυτά τα σπίτια για ένα ή δύο άτομα. Θα ήθελα να έρθω τώρα σε αυτό που νομίζω είναι βασική προτεραιότητα όχι μόνο των φοιτητών αλλά και των γονιών. Είναι ακριβώς πώς διαχειρίστηκε η Ακαδημία αυτό το χρόνο της πανδημίας και του COVID και τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Που συνεχίζει δώσουμε με, το πάνω. Με την πρώτη ανακοίνωση, ευχόμαστε να το ξεπεράσουμε και σύντομα. Με την πρώτη ανακοίνωση της πανδημίας και το ότι αρχίζουμε και κλείνουμε με τα lockdown, η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας μπήκε σε lockdown μία εβδομάδα πριν από την Ελλάδα, το Μάρτιο του 20, νομίζω 2 ή 3 Μαρτίου. Τα μαθήματα συνεχιστήκαν όλα εξ αποστάσεως από την πρώτη εβδομάδα. Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος. Τα παιδιά καταφέραν και δώσαν εξετάσεις το Μάιο του 20, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Γίνανε εξετάσεις κανονικά, οπότε κλείσαμε το προηγούμενο χρόνο. Η ακαδημαϊκή χρονιά που διανύουμε ξεκίνησε κανονικά το Σεπτέμβριο, διαζώσει τα παιδιά,
μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου. Στη συνέχεια φύγανε, τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά εξ αποστάσεως. Τον Ιανουάριο οι εξετάσεις γίναν διαζώσεις πάλι, τηρώντας τα πρωτόκολλα και τα μέτρα. Είχαμε ένα 14ήμερο κλείσιμο της σχολής από 20 Μαρτίου μέχρι 3-4 Απριλίου. Αυτή τη στιγμή γίνονται κανονικά τα μαθήματά μας επάνω και θεωρούμε ότι θα πάμε με αυτόν τον τρόπο. Κάπως έτσι, εάν και εφόσον συνεχίζεται η πανδημία, θα πάμε και το Σεπτέμβριο. Μες. Γιατί έχουμε πει ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η πανδημία, αυτός ο προβληματισμός σε όλο τον κόσμο, αλλά έχουμε μάθει όλοι να το χειριζόμαστε. Και πόσο μάλλον ένα πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο παγκοσμίως, που έχει την ευθύνη για τους φοιτητές του, για τους διδάσκοντες και για τους πάντες. Οπότε, τηρώντας τα πρωτόκολλα και τα μέτρα που μας λένε κάθε φορά, θεωρώ ότι οι σπουδές συνεχίζονται κανονικά. Και, να... και μάλιστα να πω εδώ ότι τα παιδιά που πήγαν φέτος, κάποιοι που δεν νοικιάσαν σπίτι καν, μείναν σε ένα χώρο, σε ένα ξενοδοχείο, κερδίσαν και κάποια χρήματα, γιατί δεν χρειάστηκε να μπουν σε αυτά τα έξοδα. Και να τονίσω, να μας πείτε καλύτερα, κύριε Σκηνηματικό, ότι είναι από αρκετές εθνικότητες, όχι μόνο από την Ελλάδα και από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, που φοιτούν στην Αθηνή Ακαδημία της Βάρνας. Σωστά. Όμως, στο τμήμα των Ελλήνων φοιτών, για τους 200 φοιτητές που λέμε, είναι αμιγώς Έλληνες. Είναι αμιγώς Έλληνες ή Βούλγαροι που κάνουν όμως τα μαθήματά τους στα αγγλικά. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και βουλγαρόφωνο τμήμα και αγγλόφωνο. Εάν κάποιος Βούλγαρος θέλει να κάνει τα μαθήματά του στα αγγλικά, ενδεχομένως να είναι στο δικό μας τμήμα. Αλλιώς είναι αμιγώς τμήματα Ελλήνων και στην Ακαδημία αλλά και, και στις εστίες. Είναι σημαντικό οι Έλληνες γονείς να γνωρίζουν, γιατί μιλάμε για παιδιά 18 χρονών, 19-20 που φεύγουν από το σπίτι μέσα σε μια υγειονομική κρίση. Είναι πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Και καλό είναι, θα το πούμε και στη συνέχεια, ότι με την κάθε οικογένεια θέλουμε να μιλάμε, να συνδεθούμε με το Skype, να μας δουν, να τους δούμε, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι εκτός Αθήνας. Θα ήθελα τώρα να έρθω στο εξής. Ναυτική Ακαδημία Βάρνας, Ελληνικές Ναυτικές Ακαδημίες. Αν μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Τι θα λέγατε εσείς, ποια είναι, όχι απαραίτητα τα συν και τα πλην, αλλά ποια διαφοροποίηση υπάρχει ή αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Θα σας πω, είναι πολύ σωστή και εύστοχη ερώτηση, γιατί είμαστε Έλληνες. Όσο τιμούμε, υπηρετούμε και δουλεύουμε στην Ελλάδα και ζούμε εδώ, πρέπει να πούμε ότι δηλαδή πάνω στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Στο κομμάτι της ναυτιλίας, ξέρετε παγκοσμίως ότι είμαστε, θεωρώ, οι καλύτεροι και μηχανικοί και καπετάνοι. Ο καθένας θέλει στην εταιρεία του έναν Έλληνα. Σε καμιά περίπτωση δεν υποτιμούμε τα εφόδια που θα πάρει ένας Έλληνας φοιτητής που θα τελειώσει στην Ναυτική Ακαδημία, στον Ασπρόπληκο, είτε στη Μηχανιώνα, οπουδήποτε. Οπότε δεν θα ήθελα να μπούμε στη σύγκριση. Όμως, το Πανεπιστήμιο της Βάρνας είναι ένα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ανακηρύχθηκε πέρυσι σε δεύτερη ακαδημία στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Για τον εξοπλισμό, για την ύλη, για τα προγράμματα σπουδών, για τα διπλώματα που απονέμει. Οπότε, ναι, μεν σαν Έλληνες θέλουμε να τιμούμε την Ελλάδα και να την έχουμε πάνω απ' όλα. Όμως, στέλνοντας κάποιο το παιδί του στη Βάρνα, ξέρει ότι αποκτάει ένα πτυχίο παγκοσμίως αναγνωρισμένο και από τον IMO και από πολλούς ακόμα φορείς, που παίρνει τα εφόδια και τον τίτλο ενός πανεπιστημίου. Φεύγουμε πανεπιστημιακό τίτλο, που σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο. Είναι μια αξιόλογη σχολή για να βγεις δεύτερο στον κόσμο. Πρώτη η Ακαδημία ήταν στην Αυστραλία και δεύτερη της Βάρνας. Δεν είναι κάποιο τυχαίο γεγονός. Και... Δεν γίνεται ούτε από μια στιγμή στην άλλη. Θέλει χρόνο προετοιμασία, θέλει προγράμματα που ακολουθούνται. Κανονικά γίνονται τα πάντα στην ώρα τους, τυποποιημένα όλα. Οπότε, κάποιος που θα σπουδάσει στην Αυστραλία Ακαδημία της Βάρνας θα αποκτήσει ένα τίτλο σπουδών και θα μπορεί να φτάσει μέχρι το ανώτερο βαθμό στην ιεραρχία του. Έχουμε, ας πούμε, κάποια στοιχεία μετά από μια σχεδόν δεκαετή συνεργασία με την Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων. Όλα τα παιδιά δουλεύουν. Κοιτάξτε, όταν λέω όλα τα παιδιά, ενδεχομένως κάθε χρόνο κάποιος να ανέβει πάνω, γιατί είναι μια πιο οικονομική φοιτητική ζωή. Θέλουμε να ξέρουμε ότι τα παιδιά που αγαπάνε τη θάλασσα, που πάει, που έχει μεράκι, που έχει μεγαλώσει και θέλει να κάνει το επάγγελμα αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός. Θεωρώ ότι για μία μέρα. Τελειώνοντας τα παιδιά, και πολλά παιδιά δεν έχουν τελειώσει καν, δεν έχουν πάρει καν το πτυχίο τους, γιατί λέει δουλεύω. Παίρνω τα χρήματά μου και αφήνω, έχω τα τελευταία μαθήματα, δεν έχω πάει να τα δώσω.
Γιατί είναι πάνω στο καράβι και δουλεύει. Παλαιότερα, ποιος γνωρίζω, γινόταν συχνά, τουλάχιστον ας πούμε στην έναρξη της χρονιάς ή και της διάμεσης έναρξης, κάποιες ταξίδια γνωριμίας. Θα γίνει τώρα με όλη αυτή την κατάσταση. Πολύ σωστά. Η συνεργασία μας χρόνων σας έχει κάνει, κύριε Μάρκο, να γνωρίζετε. Βεβαίως. Και μπορώ να πω ότι έχουμε έρθει και έχουμε δει και τις εγκαταστάσεις και την Ακαδημία τα παιδιά έχουμε συνομιλήσει. Είναι χαρά μου μεγάλη και πάνω από όλα θέλω αυτό, μακροχρόνιες συνεργασίες. Αυτό που τονίζουμε και στις οικογένειες των Ελλήνων που θα μας εμπιστευτούν για να στείλουν τα παιδιά τους στη Βάρνα. Ξεκινάει μια επαγγελματική σχέση 4 και χρόνων, όπως και μαζί, έτσι γίνεται. Λοιπόν, και για φέτος λοιπόν έχουμε προγραμματίσει το ταξίδι γνωριμίας. Ο προγραμματισμός είναι για 18 Ιουλίου, με πλήν μία εβδομάδα. Μιλάμε και με το Πανεπιστήμιο επάνω, τηρώντας ό,τι πρέπει εκείνη τη στιγμή. 18 Ιουλίου, για 3 μέρες, για τους φοιτητές που θα κλείσουν τη θέση τους μέχρι 36. Το ταξίδι αυτό είναι δωρεάν. Μπορεί να ανέβει πάνω μαζί μας, θα δούμε την Ακαδημία, μιλάμε με καθηγητές, θα δούμε τις εστίες, θα δούμε ξενάγηση στην πόλη. Είναι πολύ σημαντικό στην πόλη που θα πάω να σπουδάσω, που είναι ένας πανέμορφος τόπος, μια χαρά είναι, να ξέρω πού είναι το καθετή, πού είναι το σούπερ μάρκετ, πού είναι το φαρμακείο, πού είναι το καθαριστήριο, πού είναι ο λογαριασμός της Vodafone που θα πρέπει να πληρώσω, του Κοσμοτέ, του κινητού τηλεφώνου τέλος πάντων. Όλα αυτά τα ξέρω, τα γνωρίζω, τα βλέπω πριν από το Σεπτέμβριο που θα ανέβουν πάνω, 20-25 Σεπτεμβρίου που ανεβαίνουμε κάθε χρόνο επάνω. Μάλιστα. Οπότε ο προγραμματισμός είναι ναι, να γίνει το ταξίδι και καλό είναι οι φοιτητές, οι υποψήφιοι φοιτητές, άσχετα από το αν θα αποφασίσουν τελικά να πάνε, να μιλήσουμε και να ανοίγουμε στη Βάρνα να δούμε την πόλη και την Ακαδημία. Ας έρθουμε τώρα στο διατάφτα που δεν είναι άλλο παρά τα έξοδα, το κόστος. Δώστε μας μια εικόνα για το συνολικό κόστος της φοίτησης στην Ακαδημία. Κοιτάξτε, χωρίζεται υπάρχει το οικονομικό για τους πλοιάρχους και για τους μηχανικούς. Τα δίδακτρα για τα 4 χρόνια για τη σχολή των πλοιάρχων είναι 13.500 και 12.000 είναι για τους μηχανικούς. Όλα αυτά βέβαια χωρίζονται σε δόσεις, μάλλον κάθε εξάμηνο πληρώνει τα δίδακτρα. Τώρα από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι είναι ένας οικονομικός προορισμός σπουδών. Ας πούμε, το ενίκιο στην εστία για τα παιδιά που θα μπουν στην εστία είναι 80 ευρώ μήνας. 80 ευρώ τα οποία περιλαμβάνουν το ενίκιο του δωματίου, τρίκνα είναι τα δωμάτια, το ρεύμα, το ίντερνετ, το νερό, τη θέρμανση. Θεωρώ ότι είναι οικονομικά. Το φαγητό, είτε στην εστία του Πανεπιστημίου, είτε μέσα, θα πρέπει οι γονείς να υπολογίσουν στα 7-8 ευρώ την ημέρα. Τα έξοδα για το τηλέφωνο τους με το ίντερνετ είναι περίπου στα 15 ευρώ το μήνα. Καθαριστήριο στα 8 με 10 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι τα έξοδα που χρειάζεται κάποιος, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος μέσα να πλύνει ρούχα ή να κάνει κάτι άλλο. Αναγκαστικά τα δίνουμε έξω. Αυτά είναι τα έξοδα που έχουμε. Είναι περίπου στα 300 με 350 ευρώ το μήνα. Ενδιαφέρον. Θα ήθελα λίγο, το αναφέρατε και πριν στις μακροχρόνιες συνεργασίες και σχέσεις. Όπως είπατε πολύ σωστά, το παιδί θα είναι εκεί για 4 χρόνια τουλάχιστον. Προφανώς δεν σταματάει η σχέση του φοιτητή και πάλι με την οικογένεια από τη στιγμή που αποφασίσει μέσω του γραφείου σας να ξεκινήσει την Ακαδημία. Ποιες είναι οι συνεχιζόμενες σχέσεις, παροχές που έχει το γραφείο σας με τον φοιτητή και την οικογένειά του? Να το δούμε λίγο από την αρχή. Βλέποντάς μας, κάποιος αποφασίζει να στείλει το παιδί στην Αρχική Ακαδημία στη Βάρνα. Θα μας καλέσει το τηλέφωνο, θα μιλήσουμε, δίνουμε πρώτες οδηγίες. Θα στείλουμε ένα email που λέει ποια είναι τα έγγραφα, τι πρέπει να έχω, με τα οικονομικά, με τα πάντα. Γιατί ναι, μεν τα λέμε προφορικά, καλό είναι να υπάρχει γραπτός οτιδήποτε λέμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε. Δίνουμε οδηγίες, κλείνουμε τη θέση του Πανεπιστήμιου. Από εκεί και πέρα, ανεβαίνουμε το Σεπτέμβριο επάνω. Στη Βάρνα έχουμε γραφείο που δουλεύουν 4 άνθρωποι Έλληνες από Κύπρο και από Ελλάδα, που είναι εκεί κατά τη διάρκεια του, είναι όλο το χρόνο εκεί. Δηλαδή, είμαστε το μόνο γραφείο που έχουμε ανθρώπους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Οπότε, οτιδήποτε χρειαστεί, δεν είναι μόνο ότι πήγα, γράφτηκα και τελείωσα. Οτιδήποτε χρειαστεί, είτε ο γονιός, είτε ο φοιτητής από πάνω, είμαστε εκεί για να το λύσουμε. Δηλαδή, συνεργάτες μας από τη Βάρνα είναι όλη μέρα στο Πανεπιστήμιο. Οτιδήποτε χρειαστεί, από το αρρώστησα μέχρι το χρειάστηκα 20 ευρώ, πρέπει να τα βρω άμεσα. Είμαστε εκεί για να εξυπηρετήσουμε για οτιδήποτε χρειαστεί. Κλείνοντας, πάλι να τονίσω αυτό που είπατε για τις συγκεκριμένες θέσεις και να ρωτήσω
υπάρχει το ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι το ναυτικό επάγγελμα σίγουρα κερδίζει έδαφος, είναι μια επιλογή. Αλλά είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Και εσείς από την εμπειρία πώς το βλέπετε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή το προφίλ του υποψήφιου φοιτητή? Καταρχήν, υπάρχει ενδιαφέρον, φυσικά ναι. Όπως είπαμε στην αρχή, ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν αποφασίσαν πέρυσι να ξεκινήσουν, οπότε είναι αυτοί που έχουν κλείσει ήδη τις θέσεις σε εστία και ακαδημία. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Δηλαδή, φέτος βλέπουμε από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά να έχουμε τηλέφωνα να υπάρχει ενδιαφέρον για την εστία, για το Πανεπιστήμιο, κάτι που δεν υπήρχε πέρυσι στην αρχή της πανδημίας. Φέτος, είπαμε, έχουμε συνηθίσει όλοι. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον για το ναυτικό επάγγελμα. Θεωρούμε ότι δεν έχει μειωθεί καθόλου με την πανδημία. Και βέβαια ευχόμαστε όλοι ότι αυτό θα περάσει. Βέβαια. Και είναι ένα επάγγελμα το οποίο ακολουθώντας το κάποιος νέος έτσι με προσήλωση και με αγάπη για αυτό το επάγγελμα, είναι σίγουρο ότι θα έχει μια ικανοποιητική, άριστη επαγγελματική αποκατάσταση. Κοιτάξτε, τελειώνοντας ένα πανεπιστήμιο, αποκτώ τίτλο σπουδών από πανεπιστήμιο, οπότε μπορώ να φτάσω, όπως είπαμε, στον ανώτερο βαθμό. Έχει αποκατάσταση και δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο έξω. Δηλαδή, δεν θέλω να πω νούμερα για μισθούς, αλλά σίγουρα είναι από τους μισθούς που παίρνουν τα παιδιά σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός θάλασσας. Είναι 6, 7 και 8 φορές επάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.